Κύριε Παπαναστάση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Μπαρδούνια, σας και στους ακροατές σας. Τι κάνετε? Τρέχουμε. Τρέχετε. Και τώρα θα αρχίσουμε να τρέχουμε όλοι, όχι για να ζεσταθούμε, αλλά για να δούμε τι θα κάνουμε. Το θέμα είναι σε ποια κατεύθυνση θα τρέχουμε. Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Πάντως, επί του παρόντος έχουμε, κατά την άποψή μου, πολύ σοβαρό το θέμα της ΔΕΗ, όπου ευνηδιαστικά η κυβέρνηση αποφάσισε ουσιαστικά να την ιδιωτικοποιήσει. Και εδώ θέλω λίγο να το δούμε, διότι βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, σηκώθηκε στα κάγκελα και το κόμμα σας έχει διαφορετική, έχει άποψη κατά, αλλά εσείς και για λόγους ιδεολογικούς. Λέει η κυβέρνηση όμως ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι με αυτόν τον τρόπο σώσαμε τη ΔΕΗ και από εδώ και μπρος θα μπορέσει με αυτά τα χρήματα να κάνει επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια, ώστε και να επιβιώσει και να δώσει φθηνότερη και καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους Έλληνες πολίτες. Τι απαντάτε εσείς? Καταρχάς να πω ότι για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν είναι απλά λόγοι, αν θέλετε, ιδεολογικοί. Πέρα από αυτό, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος εκφράζει και την αγωνία εκατομμυρίων χρηστών, των παροχών υπηρεσίας της ενέργειας δηλαδή, οι οποίοι πραγματικά έχουν φτάσει, να το πω λαϊκά, στο αμήν. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ναι, είναι ένα τυπικό βήμα για την ιδιωτικοποίηση το 49% του ΔΕΔΙΕ αποφάσισε να, η ΔΕΗ, να ιδιωτικοποιηθεί. Αν μου επιτρέπετε, λέει η κυβέρνηση ότι η αύξηση με το χιού κεφαλαίου έχει δύο στόχους. Πρώτον, το κράτος θα διατηρήσει τον πραγματικό έλεγχο και δεύτερον θα υπάρχουν τα χρήματα να γίνουν οι επενδύσεις εξυγχρονισμού του δικτύου, ώστε οι πολίτες να έχουν καλύτερες υπηρεσίες και φθηνότερες. Αυτό λέει η κυβέρνηση και το γνωρίζω πολύ καλά. Το θέμα ποιο είναι? Ότι πέρα από αυτά που λέει η κυβέρνηση, τέτοιες εξαγγελίες ή αν θέλετε τέτοιες στοχεύσεις σαν αυτή την οποία εξαγγέλει τώρα η κυβέρνηση, είδαμε και στο παρελθόν, οι Έλληνες είδαν στο παρελθόν. Ακούσανε για αυξήσεις οι οποίες θα μετατρέψουν σε πιο καθαρή ενέργεια, θα εξυγχρονίσουν δίκτυα, θα έχουμε λιγότερες βλάβες. Τελικά λέει θα φθηνεί το ρεύμα. Το θέμα ποιο είναι? Ότι από όλες αυτές τις εξαγγελίες ποτέ ποτέ μέχρι σήμερα δεν υπήρξε μία μείωση. Άρα λοιπόν τέτοια βήματα τα οποία μπορεί, αν θέλετε, να βάζουν σε κάποιο άλλο επίπεδο το επιχειρηματικό στάτους της ΔΕΗ, τον χρήστη, τον τελικό, δεν τον ενδιαφέρει. Ακούσαμε για πράσινη ενέργεια και τα αποτελέσματά της. Πράσινη ενέργεια την πληρώνει ο ίδιος ο κόσμος έμεσα και άμεσα και το ρεύμα πάντα αυξάνει. Ήδη βλέπουμε ότι αυτή την οι νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, και σε αυτό έχει απόλυτη η ευθύνη η κυβέρνηση, στον δρόμο της απελευθέρωσης όπως λένε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ανέβηκε στα κεραμίδια, δεν είναι ανεύθυνος. Έχει στρώσει το χαλί για να πάρει και να συνεχίζει το νομοθέτημα η κυβέρνηση. Και σήμερα βλέπουμε να ελεηλατείται το ίδιο μειωμένο εισόδημα των ανθρώπων, αυτών δηλαδή που δίνουν αγώνα επιβίωση, γιατί αυτούς τους χτυπάει. Πολλοί, πάρα πολλοί χρήστες είδανε το κόστος μόνο για το μήνα Αύγουστο, αυτόν μας πέρασε δηλαδή, αυξημένο μέχρι και 40%. Αφού πάνω από τα τιμολόγια τα αυξημένα τα οποία πληρώνει επιπλέον και το αυξημένο κόστος που διαμορφώθηκε στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Και είναι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία αυτή η εξέλιξη δηλαδή έρχεται να προσθεθεί και σε καταστάσεις που αναφέρει η έκθεση του παρατηρητηρίου της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη για το 8, σύμφωνα με το οποίο το 22,7%, προσέξτε, το 22,7% του πληθυσμού της Ελλάδας αδυνατούσε να διατηρήσει ζεστό το σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Ενώ ένα άλλο επίσης, αν θέλετε, τραγικό ποσοστό είναι ότι το 35,5% περίπου της 100 δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς ενέργειας. Αυτή είναι μια εικόνα την οποία δεν την λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και αυτό το λέω γιατί θα πρέπει όταν ακούμε αυτές τις επιχειρηματικές κινήσεις, τη ΔΕΗ, αύξημα το τυπικό κεφαλαίου, κρατάμε το management, δίνουμε το management, εξυγχρονίζουμε. Πίσω από αυτό θα πρέπει να βλέπουμε ποια είναι η πραγματική ζωή και ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Και εδώ τα πράγματα δεν είναι δυστυχώς καλά για τον Κοσμάκη. Μάλιστα, υπάρχει, πιστεύετε, δυνατότητα να μπλοκαριστεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης? Βεβαίως και υπάρχει. Αν
αν και αυτό βέβαια είναι σε ένα δρόμο εξέλιξης θετικό, αν οι χρήστες των υπηρεσιών της ενέργειας από τη ΔΕΗ συνειδητοποιήσουν ότι η φτηνή ενέργεια, όχι φτηνή, εγώ δεν θα σας πω το πώς εμείς βλέπουμε την ενέργεια σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, την παροχή στους εργαζόμενους και στα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά το να κρατηθεί αυτό. Αν δουν λοιπόν ότι οι αυξήσεις της ενέργειας, οι οποίες γίνονται και που τους γονατίζουν, δεν είναι ένα μόνο σήμα του γεγονός, αλλά κουμπάει την ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης, η οποία τα δίνει όλα στα μονοπόλια, και δυστυχώς δεν δίνει τίποτα στους εργαζόμενους ή τους δίνει ψίχουλα για να τους ξεγελάσει. Όταν γίνει συνείδηση στον κόσμο αυτό το πράγμα και διεκδικήσουμε, αυτό πραγματικά τους αξίζει. Σίγουρα η πορεία και του ρεύματος και της φτηνής ενέργειας θα είναι δεδομένη. Τώρα, κύριε Παπαναστάση, πείτε μου κάτι. Πώς είδε το κόμμα σας την όλη ιστορία με την e-food, γιατί η εταιρεία δεν μπορεί ξαφνικά να ξύπνησε ένα πρωί και να πει το κάνω αυτό. Υπήρχε μία βάση για να πατήσει, νομική. Ναι. Έχει νομική υπηρεσία που τη σώζει από τα στραβοπατήματα, φαντάζομαι, εναντί του νόμου. Κοιτάξτε, η νομική υπηρεσία συνήθως στηρίζει νομικά τις επιχειρηματικές επιλογές μιας εταιρείας. Ναι, αλλά της λέει άμα είσαι σε... υπάρχει νομική βάση, νόμιμη βάση. Άμα είναι τελείως παρανομή, τους λένε, ξέρετε, προσέξτε, γιατί εδώ υπάρχει πρόβλημα. Οι αποφάσεις της εταιρείας της e-food δεν ήταν όλες. Οι αποφάσεις αυτής της εταιρείας πατούσαν σε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ήδη το είχε δημιουργήσει η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, το νομοθετικό έκτρωμα, το αντεργατικό, ο γνωστός που όπως ονομάζεται νόμος Χατζηδάκη, ο 48-08 του 21, έδινε και δίνει. Δεν τέλειωσε, είναι ενεργός αυτός ο νόμος, είναι ζωντανός. Τον ψήφισε η κυβέρνηση. Η εταιρεία λοιπόν e-food τον χρησιμοποίησε αυτό το νομικό αντεργατικό χαλί για να δημιουργήσει όλα αυτά που δημιούργησε. Τι είναι αυτό που ανέτρεψε τώρα? Είναι η ίδια η αντίδραση των εργαζομένων. Δηλαδή, να σκεφτείτε ότι λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η απεργία, η οποία έχουν αποφασίσει οι εργαζόμενοι διανομής για σήμερα Παρασκευή, η εργοδοσία της e-food, και υποθέτω θα το γνωρίζετε, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να μεταφέρει όλες τις υπάρχουσες συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχει, προσλαμβάνοντας δηλαδή 2.000, πάνω από 2.000 εργαζόμενους στο e-food με συμβάσεις αορίστου χρόνου, αναγνωρίζοντας παράλληλα την προϋπηρεσία τους. Αυτό τι είναι? Ανακρούει πριν να σε αυτό νομίζω το βασικό ρόλο τον έπαιξε η αντίδραση του κόσμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όχι, δεν είναι του κόσμου, να σας πω κάτι. Έπαιξε σίγουρα ρόλο, γιατί ο κόσμος έχει ένα κριτήριο το οποίο την κρίσιμη στιγμή μπορεί και επιλέγει που θα γύρει. Η εξέλιξη αυτή, εμείς λέμε και πραγματικά πιστέψτε μας, γιατί έχουμε, αν θέλετε, μια ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο των εργαζομένων. Η εξέλιξη αυτή είναι μια αδιαμφισβήτητη νίκη του οργανωμένου αγώνα των διανομέων και αποτελεί φάρο και για άλλους εργαζόμενους, γιατί δεν έβαλαν ούτε την ουρά στα σκέλια, παρόλο που είχαν πραγματικά πολύ εντυπωσιακούς εκβιασμούς από την εργοδοσία. Αντίθετα, συσπηρώθηκαν στα σωματεία τους, δώσανε μαζικό αγώνα, διεκδίκησαν δουλειά με δικαιώματα, ζωή με δικαιώματα. Δεν κάνανε δηλαδή τίποτε το. Είναι αυτό ακριβώς που θα πρέπει να κάνουν όλοι οι εργαζόμενοι, να πλαισιώσουν τα σωματεία τους και να διεκδικήσουν μέσα από αυτά. Αυτό ήταν που έφερε το αποτέλεσμα. Σίγουρα έπαιξε ρόλο και η γνώμη, η άποψη που διαμόρφωσε ο κόσμος, και αν θέλει και οι πιέσεις που ασκήθηκαν και μέσα, για παράδειγμα, από την μη χρήση πλέον των υπηρεσιών της e-food. Σίγουρα έπαιξε ρόλο. Αλλά αυτό, αν θέλετε, ήταν τα απόνερα και ήταν ένα μέσο πίεσης και, αν θέλετε, στήριξης του αγώνα του ίδιου των εργαζομένων. Αυτού στήριξαν τα κοινωνικά δίκτυα. Τώρα, κύριε Παπαναστάση, ενώ δίνουμε μία μάχη στη χώρα για να ορθοποδήσει η οικονομία και να μπούμε σε μία σειρά, τα προβλήματα με το γείτονά μας, τη γείτονά μας στην Τουρκία, συνεχίζονται. Οι προκλήσεις του κ. Ερντογάν συνεχίζονται. Μιλώντας στον ΟΗΕ, ουσιαστικά ζήτησε όλο το Αιγαίο, μόνο που δεν είπε ότι κακώς υπάρχει η Κρήτη στην Ελλάδα. Το ερώτημα είναι, η Ελλάδα τι μπορεί να κάνει, κατά την άποψή σας? Διότι λέει και η κυβέρνηση κρατάει χαμηλούς τόνους, η αντιπολίτευση της κάνει κριτική ότι αργεί να έρχει αργά αντανακλαστικά στις τουρκικές προκλήσεις.
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι όντως υπάρχει μία έξαρση, μία νέα έξαρση της επιθετικότητας της Τουρκίας, της τουρκικής, να λέμε καλύτερα της Τουρκίας, της τουρκικής άρχουσας τάξης. Και αυτή η επιθετικότητα καταρρύπτει τους μύθους της κυβέρνησης, η οποία είχε καλλιεργήσει για το ήσυχο το καλοκαίρι, αλλά και για τους ισχυρούς συμμάχους, αλλά και τον ρόλο που θα παίξουν τα εξοπλιστικά προγράμματα αυτά των 10 δισεκατομμύριων και χάνουμε το λογαριασμό σιγά σιγά. Που δήθεν όλα αυτά αποτελούν εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια. Αυτοί οι μύθοι πρέπει να τους ξεχάσουμε. Τους καλλιεργεί η κυβέρνηση, είναι όλοι, έχουν καταρρευθεί όλοι. Οι αιτίες τώρα που τροφοδοτούν τους ανταγωνισμούς των δραστικών τάξεων της Ελλάδας και της Τουρκίας, όχι απλά δεν αντιμετωπίζεται, δυναμώνουν και το βλέπουμε κάθε μέρα. Και δυναμώνουν πού όμως, εδώ είναι η πλατφόρμα η οποία πραγματικά τους τροφοδοτεί αυτούς τους ανταγωνισμούς. Είναι ότι γίνονται σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον οξύτατων ανταγωνισμών και ανακατατάξεων. Αυτό τροφοδοτεί. Και τώρα είναι η άλλη άποψη των παζαριών για διευθετήσεις με νατοϊκή σφραγίδα στο Αιγαίο και στο Κυπριακό. Του ίδιου νομίσματος είναι η άλλη όψη. Σε αυτό το περιβάλλον τώρα η Τουρκία. Και θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα, γιατί και αυτό την κρίνουμε. Η Τουρκία αντιμετωπίζεται από τους συμμάχους μας, τους ισχυρούς μας συμμάχους, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο ΝΑΤΟ και θα φτάσουμε και στο ταξίδι Μητσοτάκη, στον ΟΗΕ, και η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν πολύτιμο στρατηγικός εταίρος. Τι κάνει αυτό? Τροφοδοτεί την επιθετικότητα και τις προκλήσεις της Τουρκίας και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Αυτό κάνει η στάση των ισχυρών μας συμμάχων. Και γιατί κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα όξυνσης της επιθετικότητας της Τουρκίας, τι κάνει ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδες, τι κάνει? Τρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τρέχει στο ΝΑΤΟ. Τρέχει δηλαδή, ζητάει να σβήσουν τη φωτιά αυτή που τις ρίχνουν λάδι. Ο Πρωθυπουργός τώρα βρίσκεται στο... έχει πάει στην... στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον ΟΗΕ, ακριβώς. Σε αυτό το ταξίδι του Πρωθυπουργού, εκείνο το οποίο συνεχίζεται, είναι τα παζάρια. Και βέβαια παζάρια, να το τονίσουμε αυτό... Άμα κερδίζει η χώρα, δεν κακό να κάνεις παζάρια. Το θέμα είναι τι κερδίζει η χώρα. Γιατί όταν τα παζάρια γίνονται υπό αμερικανική επίβλεψη, όπως γίνονται αυτή τη στιγμή στην Αμερική, με στόχο ποιον? Το κέρδος της χώρας να το δούμε. Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διατείνονται ότι στόχος τους είναι η γεωστρατηγική ενίσχυση της Ελλάδας. Όταν λέει γεωστρατηγική ενίσχυση της Ελλάδας, εννοεί την αστική τάξη, η οποία έχει κέρδη, μετρήσιμα κέρδη, τεράστια κέρδη. Και να είναι σίγουρος ο ελληνικός λαός ότι αυτά τα κέρδη όταν μπαίνουν στη ζυγαριά, από τη μια μεριά τα κέρδη τους, από την άλλη διασφάλιση συνόρων, αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, δηλαδή των θαλάσσιων ζωνών, οι οποίοι παραβιάζονται από τους Τούρκους, τότε υπερισχύουν τα κέρδη τους. Άρα ο λαός δεν πρέπει να εφησυχάζει με αυτά τα παζάρια. Όσο για τους εξοπλισμούς, θα πρέπει να δούμε, είπαμε προηγουμένως ότι δαπανούνται ασύλληπτα ποσά για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για το 2021 τα χρήματα τα οποία διατίθενται από τον προϋπολογισμό της Ελλάδας για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, όπως τις προδιαγράφει το ΝΑΤΟ, ενώ η ρήτρα, η περίπου αναγκαστική, είναι 2%, για εφέτος η Ελλάδα έχει φτάσει στο 3,80 τόσο. Δηλαδή, ενώ πέρυσι είχε δώσει, έχουμε 4 και κάτι δισεκατομμύρια, εφέτος έχει μία αύξηση 50%, πάει 6,6. Και η Ανατολική είναι ευτυχής με αυτές τις αυξήσεις, γιατί βλέπουν την νοτιοανατολική τους πτέρυγα να ενισχύεται. Εμείς πραγματικά θα θέλαμε να μην, θα θέλαμε και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Για αποδέσμευση από τον ΝΑΤΟ. Αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι, αν θέλετε, επικοδομητικά ούτε για την ειρήνη, ούτε για την ευημερία του ελληνικού λαού. Ωραία. Κύριε Παπαναστάση, κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, γιατί δυστυχώς ο χρόνος ο ραδιοφωνικός είναι αμήλικτος και τρέχει και πρέπει να πάω στο δελτίο. Σήμερα, χθες μάλλον, ξεκίνησε και το φεστιβάλ Νέο Διηγητή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ένα μεγάλο, ένα σημαντικό πολιτιστικό και πολιτικό γεγονός. Έχει κάτι το ιδιαίτερο φέτος που πρέπει να περιμένουν οι επισκέπτες?
Θα αναδείξετε κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό θέμα. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ, παρόλο που δεν θα το... είσαστε νομίζω από τους ελάχιστους οι οποίοι το θίξατε, δεν είναι το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός της χρονιάς που συμβαίνει στη χώρα μας. Αφορά και συμμετέχουν δεκάδες χιλιάδες, και είναι σημαντικό ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι νέοι. Είναι μια γιορτή της νεολαίας. Είναι, αν θέλετε, κατάθεση του οράματος και του ονείρου όλων αυτών των νέων ανθρώπων για μια κοινωνία και για μια ζωή που δεν έχει σχέση με αυτό το αδιέξοδο το οποίο βιώνουν σήμερα. Αυτό ακριβώς, αν θέλετε, είναι και το κυρίαρχο στοιχείο που κάθε χρόνο ανανεώνεται, επικυρωποιείται. Είναι μια συνάντηση η οποία δίνει όθηση σε αυτό το όνειρο. Αυτό ακριβώς για ένα νέο κόσμο, για ένα κόσμο που ο άνθρωπος δεν θα εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο. Και οι νέοι πραγματικά αυτό το στοιχείο το έχουν μέσα τους, έστω αν θέλετε και μια μεγάλη μερίδα του, όχι σε ένα μη δόκιμο επίπεδο. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς το στοιχείο είναι και καλούμε πραγματικά, είναι μια γιορτή της νεολαίας, μια γιορτή ονείρου και καλούμε όλους τους νέους της Αττικής αλλά και ευρύτερα να συναντηθούμε εκεί πέρα. Κύριε Παπαναστάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλό βράδυ να έχετε. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Μπαρδόνια. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.